Μαζί μου έχω την κυρία Λουίζα Ράζου, είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ρωτάω όλους όσοι είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές τα διλήμματα των ευρωεκλογών. Αυτή η άνοδος ακροδεξιάς, το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Ποιο είναι για σας? Ναι, κοιτάξτε, το διακύβευμα των ευρωεκλογών για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αφορά πρώτα και κύρια να διαμορφωθούν κριτήρια στο λαό μας, στην εργατική τάξη, έτσι ώστε να αξιοποιήσει την ευκαιρία της κάλπης της Κυριακής των ευρωεκλογών, να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων, που έχει μία πολιτική όλα τα προηγούμενα χρόνια και διαχρονικά, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις, όπως εξειδικεύεται από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, σε όλους τους σοβαρούς τομείς της ζωής των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών κτλ. Θέλω να σας πω, για παράδειγμα, ότι επειδή έγινε και μεγάλη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες για αυτό το περισοβόητο 7ήμερο με αφορμή την συζήτηση που άνοιξε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι πρόκειται για πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξειδικεύτηκε η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η ευελιξία στο χρόνο εργασίας, που εξειδικεύτηκε με νόμο του ΠΑΣΟΚ, που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μάλιστα, θα λέγαμε ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η ευελιξία στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων έχει δεχτεί νέα πλήγματα. Είναι χαρακτηριστικό ο τρόπος που δουλεύουν οι ξενόχοροι υπάλληλοι στον κλάδο του τουρισμού, μια και είναι και ένα εμβληματικός κλάδος που μέσα στην κρίση αποτέλεσε το παράδειγμα της ανάπτυξης από πολλούς και εκθιάζεται η μεγάλη τουριστική βιομηχανία σε εισαγωγικά της χώρας μας. Όμως οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο δουλεύουν με 14 διαφορετικές μορφές απασχόλησης, νόμιμες διαφορετικές. Από τις συμβάσεις μιας ώρας, από τις εξτρά συμβάσεις, από τη δουλειά χωρίς ρεπό και μια σειρά άλλα που οι εργαζόμενοι στον τουρισμό τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα την ίδια ώρα που οι συμβάσεις εργασίας τους είναι καθυλωμένες στα επίπεδα του 2012 και ο σύνδεσμος των τουριστικών επιχειρήσεων απειλεί με νέες φοροαπαλλαγές. Απειλεί ότι δεν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσει νέα σύμβαση των εργαζομένων εάν δεν αποσπάσει νέες παροχές για νέες φοροαπαλλαγές και άλλα πολλά προνόμια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Μερτζιάνη, σε ό,τι αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως εξειδικεύεται μέσα από την πολιτική των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια και με τα δυσβάσταχτα αποτελέσματα που έχει για το λαό μας. Και επειδή λοιπόν μπροστά μετά τις ευρωεκλογές έπονται και βουλευτικές εκλογές, είτε αμέσως είτε μετά από λίγο καιρό, είναι ευκαιρία η εργατική τάξη, ο λαός μας, η νεολαία πρώτα και κύρια, να πει ένα μεγάλο όχι, ένα ισχυρό όχι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί τη διακρατική υπεριαλιστική συμμαχία της αστικής τάξης της χώρας μας και του κεφαλαίου και να πει ένα μεγάλο ναι στην πάλη για την αποδέσμευση, για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Κυρία Ράζου, να πει όχι ψηφίζοντας ναι, ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος οι οποίοι θα είναι στην Ευρωβουλή ως ευρωβουλευτές. Πώς ψηφίζουν, είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Αυτό το μεγάλο ναι, λοιπόν, που δίνει προοπτική και διέξοδο στην πάλη των εργαζομένων, είναι να πέσει μαζικά στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, διότι ακριβώς επειδή έχει από χρόνια, από την περίοδο που η συζήτηση που γινόταν ήταν για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, διαχρονικά έχει διαμορφώσει θέση για το τι είδους συμμαχία και το χαρακτήρα αυτής της συμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΟΚ παλιότερα. Γι' αυτό κιόλας μπόρεσε το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια να ενημερώσει, να αποκαλύψει, να διαμορφώσει τακτική μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα για την αντιμετώπιση των μεγάλων βαριών αρνητικών συνεπειών για τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας και ταυτόχρονα να ανοίξει το δρόμο των πραγματικών διεκδικήσεων αλλά και της προοπτικής που απαιτείται για να μπει ένας φραγμός σήμερα σε αυτήν την πολιτική που υλοποιείται. Γιατί πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι θα προχωράει. Μέσα στους καυγάδες και στις αντιφάσεις. Εσείς βγαίνετε ευρωβουλευτής. Ποιος θα είναι ο ρόλος σας στο Ευρωκοινοβούλιο? Τι θα λέτε? Ο ρόλος μου θα είναι να είμαι το αυτή
το μάτι και η φωνή των εργαζομένων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Να καταγγέλω, να ενημερώνω το λαό στη χώρα μου, να τροφοδοτώ την πάλη του κόμματός μου μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων στη χώρα μας, όποιες και αν είναι αυτές που την υλοποιούν και την εξειδικεύουν σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού μας. Αυτό θα κάνω και αυτό κάνουν οι ευρωβουλευτές του κόμματός μας όλα αυτά τα χρόνια και έχουν πολύ μεγάλη συμβολή με τη δράση τους ακριβώς σε αυτό το στόχο. Επίσης, οι ευρωβουλευτές μας έχουν συμβάλει με τη δράση τους στο Ευρωκοινοβούλιο να αναπτυχθούν μια σειρά θετικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν και στη δράση άλλων κομμάτων που είναι της αντίστοιχης λογικής, της αντίστοιχου προσανατολισμού στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που παλεύουν δηλαδή σε πολύ δύσκολες συνθήκες στη χώρα τους και παίρνουν κουράγιο, δύναμη και αποφασιστικότητα από τη δράση των Ελλήνων κομμουνιστών ευρωβουλευτών. Κυρία Ράζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι στον αγώνα που κάνετε. Και... καλή επιτυχία στο κόμμα μας με την ψήφο και τη στήριξη του λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.